Γεια σας. Στέλιο. Πώς το σκέφτηκες αυτό το look? Είχα κάποια κομμάτια γενικά. Το μπουφάν και κάποια από μέσα. Ποια? Το κίτρινο. Ναι, λεμονί. Νίον κίτρινο, δεν ξέρω. Okay. Ναι. Και γενικά είναι πολύ στη μόδα τώρα αυτό το ροζ με το κίτρινο. Και μου αρέσει. Και είπα να το δοκιμάσω και με λίγο καφέ. Και το δοκίμασα και με άλλα χρώματα. Απλά δεν μου έκανε τόσο πολύ. Και απλά είχε και αυτό που είχε και το κίτρινο. Και μετά με τον μπόμπερ και μου τέριαξαν πολύ ωραία. Στο δικό μου κεφάλι. Στο δικό μου κεφάλι είναι σαν να άλλαξε τη λίστα. Δηλαδή, σαν να είχε άλλον την προηγούμενη εβδομάδα, με άλλε προλαμβάνουσε, σε άλλη ηλικία, γυναίκα. Και τώρα έχει ένα αγόρι πιο νέο, πιο ενημερωμένο, που ακούει άλλου είδου μουσική. Και σε έκανε έτσι. Στο δικό μου κεφάλι αυτό βλέπω. Αισθάνομαι λίγο ότι κάποιος με κοροϊδεύει. Γιατί δεν είναι οργανική αυτή η εξέλιξη. Καταλαβες. Ότι εγώ σας κοροϊδεύω. Όχι. Η Έλενα. Ευτυχώς που το έχουν βρει οι δυο τους. Εγώ. Πιστεύετε ότι αυτό είναι κάτι που δεν θα μπορούσα να κάνω εγώ? Αδιαφεσβήτητα. Διότι από το άσπρο, μαύρο, σε λάθος ποιότητες, δηλαδή όταν ένα κορίτσι πριν 10 μέρες δεν ήξερε να συνδυάσει ένα άσπρο με ένα μαύρο, δεν μπορεί σήμερα να έχει κάνει αυτό. Και την προηγούμενη εβδομάδα ήσουν μια άλλη που ήσουν συνέχεια στο Μιλάνο. Μπορεί, και ξέρω την εγώ. Επόμενη εβδομάδα θα είμαι μια άλλη. Ναι. Ναι, κάθε εβδομάδα θα είναι. Κάτσε να είσαι εδώ, να είσαι εδώ και βλέπουμε, λοιπόν. Λέω, άμα είμαι, θα είναι. Για σήμερα ένα. Και άρα πήρες ένα κεράκι από το Στέλιο. Περίμενε. Θέλω όμως πριν συνεχίσουμε με τους κριτές, να ρωτήσω λίγο τα κορίτσια πίσω εδώ. Στέλλα μου, κάτι λέγατε με την Κρίστεν. Θέλεις κάτι να πεις, να τοποθετηθείς πάνω σε αυτό το θέμα? Ευελπιστώ να έχει άδικο ο κύριος Στέλιος, γιατί δεν ξέρω. Τότε τι κάνουμε εμείς εδώ? Γενικά τι κάνουμε όλοι? Δεν ξέρω. Κακό. Κορίτσια, Τόνια. Εγώ τη σημερινή εμφάνιση θεωρώ την έκανε μόνη της, γιατί την χάνει και την Εφέλη Άλαν, την ξέρω, είναι η προσωπική μου φίλη που έχει αυτό το brand και όλα τα από μέσα είναι από ένα brand. Είναι από τις Νεφέλης το brand, οπότε το να πάρει ένα bomber σε ένα από τα χρώματα πάνω κάτω της παλέτας μου φαίνεται κάτι που θα έκανε η Κιάρα. Μου φαίνεται ότι δεν κολλάει η τσάντα και μου φαίνεται ότι το παπούτσι και αυτό έχει μία μισή ευστοχία, τέλος πάντων. Τόνια, οπότε, περίμενε ναι, λίγο. Ναι. Η Κατερίνα, μπορώ? Βεβαίως, Έλενα. Ευχαριστώ. Ναι. Τι ξέρεις από πού είναι τα ρούχα αυτά? Ξέρεις? Ναι, ναι, προφανώς και ξέρω. Είναι μια Κύπρια σχεδιάστρια, η οποία βγήκε από λοιπόν την Ελληνική Εβδομάδα Μόδας πριν κάποια χρόνια και μέσα σε μια τριετία δίνει στο εξωτερικό, δίνει σε Beyoncé, δίνει σε Nicki Minaj. Κιάρα, γιατί δεν εξηγήσει όλα αυτά τα πράγματα που είπε πριν η Τόνια και να πεις, κοιτάξτε, εγώ είμαι εμπνευσμένη από αυτό το πράγμα. Μ' αρέσει καταρχήν τα νέων. Ήθελα να βάλω πάνω μου κάτι νέο. Και έβαλα αυτό. Μα το είπα ότι μ' αρέσει. Τη στιγμή που σε προκαλεί κάποιος για το θέμα του φορμάτ της εκπομπής να πεις κάποια πράγματα και να αμυνθείς αμυντιά άλλο, αν έχεις δίκιο, γιατί δεν το στοιχειοθετείς. Ούτε το κλάμα, ούτε τίποτα θα κάνει κάτι. Ναι, εγώ θα το πεις είπα συγκεκριμένα. Ακούστε, παίρνω συμβουλές γιατί έχω μπλοκάρει. Ή δεν παίρνω γιατί εγώ είμαι διάνοια. Κατάλαβες. Δηλαδή δεν αμύνεσαι. Είναι σαν σου λέει κάποιος ότι είσαι ντυμένη από κάποιον τάδε. Και δεν αμήνεσαι με έναν τρόπο να πείτε όχι, γιατί εγώ έχω και ένα σε πράσινο κίτρινο, έχω και ένα άλλο σε μαύρο. Σήμερα όμως είπα να κάνω ένα συνδυασμό με αυτό το αλεξιπτοτητέ μπουφάν που είναι μόνο αυτό το μπραντ που φοράω, το κάνει πολύ ωραίο και από μέσα έβαλα αυτό και αυτό. Έτσι γίνεται η άμυνα, με στοιχεία, γιατί αλλιώς φυσικά με το ύφος που έχεις ο καθένας μπορεί να το αμφισβητήσει. Γιατί έβαλες αυτό το μπουφάν από πάνω? Πώς είναι δυνατόν να πήρες δύο φλούο χρώματα και μετά να έβαλες από πάνω αυτό το μπουφάν? Γιατί αυτό από μέσα το ροζ είναι πολύ στενό και δεν μου άρεσε. Και δοκίμασα διάφορα πράγματα. Και βρήκα αυτό που έχει το κίτρινο, που είναι ίδια μάρκα επίσης, και μου άρεσε και το έβαλα. Και μετά ήταν άδειο, δεν ήξερα τι μπουφάν να πάρω. Κοίταξα πολλά μπουφάν που είχα. Το καφέ ήταν το πιο συμβατό σε αυτό το χρώμα και το φόρεσα. Ωραία. Και η τσάντα? Επειδή είναι καφέ. Την αγόρασες, την είχες? Την είχα την τσάντα, είναι της μητέρας μου. Κριστέν, πριν ήθελες κάτι να πεις και σε διέκοψα. Ναι, εγώ αυτή η εικόνα τώρα δεν ξέρω η Κιάρα μα την δίνει κάποιος ή δίνεται μόνη της. Απλώς εγώ από το YouTube που παρακολουθώ τι γίνεται με θέματα μόδας, αυτό είναι μια πάρα πολύ
hot εικόνα αυτή τη στιγμή και η τσάντα είναι τελείως μέρος αυτής της εικόνας. Δηλαδή δεν είναι μια τυχαία επιλογή. Είναι κάτι που όντως βάζουν τα κορίτσια στην Αγγλία που ντύνονται πάρα πολύ hype beast και μέσα στη μόδα με μπάφαλο παπούτσι και τέτοιο γυαλί. Είναι εικόνα που, άμα θυμάσαι ένα κανάλι στο YouTube που σου είχα πει της Νέιβα, θα τις έβλεπα φουλ αυτές να το φοράνε αυτό. Έτσι ακριβώς. Μάλιστα. Αυτό όμως δεν μας το είπε η Κιάρα, το λες εσύ. Ναι. Άρα λοιπόν, το information της Κιάρας, ποιο είναι το information λοιπόν? Από το Instagram, από οπουδήποτε, ό,τι social media υπάρχει. Άκουσε να δεις, συγγνώμη, Στέλιο, με συγχωρείς, γιατί τώρα νευριάζω. Εάν έχεις ένα τέτοιο look τόσο άρτιο, τόσο stylish, ή λες κάποια στοιχεία ότι εγώ εδώ και ένα μήνα παρακολουθώ αυτό το πράγμα και κακώς έβαλα άσπρα μαύρα πριν, έπρεπε να ντύνομαι όλο έτσι, διότι είμαι, το είδα έτσι, το είδα αλλιώς κτλ. Το έχω παιδεύσει, το έχω κάνει, το έχω δείξει και φοράω τελικά αυτό. Τι μπορείτε να με βελτιώσετε σε αυτό το πράγμα? Εσύ όμως, δηλαδή όλες οι άλλες έχουν πληροφορία που εσύ δεν την έχεις και δεν μας τη δίνει. Άρα επαναλαμβάνω ότι αυτό έχει κάτι, έναν απόϊχο άσχημο. Κατάλαβες? Δηλαδή. Και ξέρεις γιατί τα λέμε όλα αυτά, γιατί είναι άδικο τα κορίτσια να τρέχουν σαν τρελές να βρουν κάτι και εσύ που το τολμάς, γιατί αν δεις σήμερα, εσύ είσαι η πιο ντυμένη και η πιο στάιλις, ας πούμε. Αλλά εάν δεν είναι δικό σου, είναι κρίμα για τους άλλους. Μαρία μου, εσύ συμφωνείς με αυτό που λέει ο Λάκης, γιατί κουνούσες καταφατικά το κεφάλι σου πριν. Εγώ δεν πιστεύω ότι την έχει βοηθήσει κάποιος αυτό το look. Γνώμη μου. Τέλει. Τώρα για την τσάντα δεν ξέρω. Μέρες, γιατί είναι θέμα της εβδομάδας αυτό που φαίνεται. Δεν είμαι σίγουρη, δεν μπορώ να εκφράσω γνώμη, δεν έχω αποδείξεις. Δεν μπορώ να πω ότι είχε τη στυλίστρια, ας πούμε, πριν. Θα μπορούσε, αλλά δεν έχω αποδείξεις για να πω ότι ναι, το πιστεύω. Δεν μπορώ να καταλάβω τι πρέπει να κάνω. Ωραία, θα σου εξηγήσω. Δεν μπορώ αλήθεια να καταλάβω. Αφού όλες πιστεύουν ότι δεν έχουν στυλίστα, δεν θα σε βαθμολογήσω εμένα, αλλάζω τον βαθμό μου. Εντάξει. Γιατί συνεννούν στην παιχτηρία σου, εγώ προσπαθώ να είμαι δίκαιος με όλες. Εγώ πιστεύω δεν το έχεις κάνει μόνη σου. Αλλά επειδή δεν έχω καμία απόδειξη, θα σου βάλω αυτό που πρέπει να πάρεις. 4 με θαυμαστικό. Εντάξει. Και έτσι θα σου βάλω. Το αξίζεις, Κιάρα μου. Μπράβο σου, Κιάρα μου. Το αξίζεις. Αν σας αρέσει αυτό που βλέπετε, ναι. Συγχαρητήρια. 4 θα σου βάλω. Ξέρεις, μετά από ένα 4 με θαυμαστικό του κυρίου Κουδουνάρη. 4 με θαυμαστικό. Ξέρεις τι πρέπει να κάνεις από αύριο? Να αλλάξει το νούμερό του και να γράφει με λέξη θρίαμβος. Είσαι έτοιμη? Θα το δούμε. Εντάξει, λοιπόν. Ποια νου σειρά είναι τώρα? Δική σου, Λάκη. Λοιπόν, Κιάρα, εγώ θα μείνω σε αυτό το ιστορικό μπραντ, το οποίο έχω εξελιχθεί μαζί τους και θα πω ότι είναι μια πολύ άρτια τσάντα, είναι ωραίο το μέγεθός της. Δεν θυμάμαι ποιες χρονολογίες μπορεί να είναι αυτή. Αλλά τέλος πάντων είναι πολύ πολύ ωραία. Ας είστε έτσι διπλωμένοι σαν ποσέτ, μην την κάνεις με λουριά και τέτοια. Τώρα, το ποδηλατικό αυτό, εγώ θα το έβαζα μέχρι λίγο πάνω από το γόνατο για να είναι το σωστό και να ζυγίσει λίγο περισσότερο την εικόνα επάνω. Αυτό το παπούτσι, επειδή είναι πάρα πολύ μοδάτο, θα το έβλεπα σε ένα άλλο look. Σε αυτό θα έβαζα πάλι ένα αθλέτικ με 2 χρώματα, 3. Υπάρχουν αυτά τα μπέζ, στη βάση του άσπρου υπάρχει με μπέζ μαύρα κτλ. Για να δώσει λίγο χρώμα στο πόδι. Αυτά. Λοιπόν, ο δικός μου βαθμός είναι, ανεξάρτητα από τι και πώς είναι, 3. Ευχαριστούμε, Λάκη. Έλενα. Λοιπόν. Πέντε από την Έλενα. Μου αρέσει πολύ αυτό το σύνολο σήμερα. Και μου αρέσει πολύ και η σκιά σου και τα νύχια σου και όλη αυτή η σκέψη. Μπράβο σου. Μπράβο, Κιάρα μου, πήγες πάρα πολύ καλά. 15,2 συνολική βαθμολογία για σήμερα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ.